Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά τον περιορισμό της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου και της διακίνησης όπλων, την ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας περί όπλων. Στην πράξη ωστόσο και με βάση το κείμενο του νόμου, εμείς έχουμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο πραγματικά το συγκεκριμένο, νομοσχέδιο, το, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα μπορέσει να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Και γιατί πολλές από τις διατάξεις του αφορούν κυρίως δευτερεύοντα τεχνικά ζητήματα και ζητήματα ήτσονος σημασία, αλλά και γιατί υπάρχουν υπερβολές, κενά νομοτεχνικά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν και αντιφάσεις και δυσλειτουργίες και αυθαιρεσίες και διάφορα άλλα προβλήματα. Ένα πρώτο ζήτημα το οποίο θέλουμε να θέσουμε και το οποίο δεν φύγεται καθόλου στην αιτιολογική έκθεση του νόμου. Έχει να κάνει με την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή, σε τι βαθμό απέδωσε ο υπάρχον νόμος 2168 του 1993. Και μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος το όνομα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της παράνομης κατοχής, διακίνησης, εμπορίας όπλων είχε θέσει πολύ αυστηρούς όρους ακόμη και για τα κυνηγητικά όπλα και είχε διευρύνει τόσο πολύ την έννοια του όπλου με το άρθρο 1 ώστε αυτή να περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Αυτή η αυστηροποίηση πόσο συνέβαλε στην αντιμετώπιση των φαινομένων της εγκληματικότητας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης κατοχής και εμπορίας όπλων. Εμείς νομίζουμε ότι δεν απέδωσε. Ίσα ίσα η ίδια η πείρα επιβεβαιώνει ότι τα αντίστοιχα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια έχουν διωγκωθεί. Θα έπρεπε συνεπώς κατά τη γνώμη μας να υπάρχει κάποια αναφορά στην αιτιολογική έκθεση προκειμένου να δούμε το αν και γιατί και σε ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να γίνει αναθεώρηση των εφισταμένων διατάξεων. Αντίθετα, η αιτιολογική έκθεση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό είτε στα όπλα που αναφέρονται σε αγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούνται για σκοποβολή από τα αθλητικά σωματεία, είτε στα όπλα που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια για τον εκβιασμό των πτηνών. Βεβαίως υπάρχει το επιχείρημα ότι τα όπλα αυτά με την κατάλληλη προσαρμογή και μετατροπή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικές ενέργειες. Αντίστοιχο είναι και το επιχείρημα και για τα κυνηγετικά όπλα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν τεθεί πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την κατοχή κυνηγετικών όπλων. Και είναι αλήθεια ότι τα όπλα αυτά έχουν αποτελέσει κάποιες φορές το μέσο για διάπραξη εγκλημάτων με τραγικές συνέπειες. Την ίδια όμως στιγμή η πραγματικότητα, η στοιχειώδης εμπειρία και παρακολούθηση των εξελίξεων επιβεβαιώνει ότι βαριά εγκληματικότητα. Η πλειοψηφία των αξιοπίνων πράξεων που διαπράττει το οργανωμένο έγκλημα δεν διενεργείται ούτε με κυνηγητικά ούτε με αθλητικά όπλα αλλά διενεργείται με πολεμικά όπλα, με πολυβόλα, υποπολιβόλα, πιστόλια και περίστροφα, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα από τα διάφορα κυκλώματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι χρειάζεται κάποιος εγκληματίας να μπει στη διαδικασία, να μετατρέψει αθλητικά όπλα ή σκοπευτικά όπλα ή όπλα που αφορούν τον εκφοβισμό πτηνών και τη χρησιμοποίησή τους στα αεροδρόμια όταν μπορεί να προμηθευτεί εύκολα κάποιο όπλο στη μαύρη αγορά. Η ισχυρισμή ότι με τη νέα οδηγία για τα όπλα θα αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο όπλων, η εγκληματικότητα και ο εξοπλισμός τρομοκρατικών ομάδων είναι υποκριτική και αβάσιμη. Το παράνομο εμπόριο αποτελεί τεράστια και εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά, η οποία έχει σαν αφετηρία της τις ίδιες τις βιομηχανίες, των όπλων. Έχει διασυνδέσεις ακόμη και με κρατικές υπηρεσίες και κυκλώματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να αγγίξουν. Όσον αφορά τον εξοπλισμό τρομοκρατικών ομάδων τώρα, η οποιαδήποτε έκφραση πρόθεσης οριοθέτησης αυτού του τομέα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οδηγίες της τη θεωρούμε υποκριτική. Είναι πασίγνωστο ότι η βασική πηγή αυτού του εξοπλισμού των τρομοκρατικών ομάδων είναι τα ίδια τα υπεριαλιστικά κέντρα και κράτη μέσα από διάφορους διάβλους για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους ανεξάρτητα από το βαθμό της όποιας αυτονόμησής τους στη συνέχεια. Είναι γνωστή και πλέον αναντήρητη η σχέση για παράδειγμα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών με οργανώσεις όπως είναι οι Ταλιμπάν ή οι Αλκάιντα, που τους εκπαίδευσαν, τους εξόπλησαν και στη συνέχεια βρέθηκαν απέναντι όταν τα συμφέροντά τους δεν τους χρειάζονταν πλέον. Από αυτή τη διαδικασία, μόνοι οι κερδισμένοι φαίνεται ότι θα είναι η μονοπωλιακή όμιλη της ευρωνασιακής βιομηχανίας όπλων, οι οποίοι με την προσαρμογή των όπλων στις νέες προδιαγραφές της θα αποκτήσουν πλεονέκτημα κερδοφορίας στον ανταγωνισμό τους με αντίστοιχους, για παράδειγμα, ρωσικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις κατά σχετικών οδηγιών περιορισμού και γενικά οριοθέτησης της χρήσης νόπλων από φασιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις όπως το ναζιστικό μόρφωμα της χρυσή Αυγής για το δικαίωμα των πολιτών στην ένοπλη προστασία. Δυστυχώς παραλλαγέ αυτών των θέσεων εκφράστηκαν και σε αυτήν την Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση. Εκφράστηκαν θέσεις όπως λέμε ναι στη δημιουργία της πολιτοφυλακής, λέμε ναι στον ενεργό πολίτη και εδώ είναι η πεπονόφλουδα που σε περίοδο ειρήνης θα είναι θεματοφύλακα του νόμου και της τάξης. Εκφράστηκαν από την πλευρά του κόμματο της ελληνικής λύσης. Δυστυχώς δεν εκφράστηκε από κανένα σας η παραμικρή αντίδραση σε αυτή τη θέση. Όλα αυτά πρέπει να καταδικαστούν αποφασιστικά και όσοι τα εκφράζουν να απομονωθούν από το λαό και τους εργαζόμενους. Μετά τα παραπάνω, όπως ήδη έχω δηλώσει, ότι εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και επί της αρχής του νομοσχεδίου ψηφίζουμε παρόν. Επιφυλασσόμαστε για την κατάρθρο τοποθέτησή μας στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ.